Το δίπτυχο θετικές ενδείξεις στην ελληνική οικονομία και στην εργασία κυβέρνησης, φορέων, επιμελητηρίων και αυτοδιοίκησης θα δημιουργήσει προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Οι προοπτικές για τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε είναι θετικές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται με το διεθνές εμπόριο να δοκιμάζεται, ενώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα είναι πολλά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στους νόμους που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που αναμένονται, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και τους φόρους μειώσαμε και τη γραφειοκρατία ελαφρύναμε. Και τις ασφαλιστικές φορές από το δεύτερο εξάμεινο του 20, ξέρετε, θα τις μειώσουμε και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι προβλέπαμε πριν από 2 μήνες, όταν παρουσιάσαμε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Πρέπει να σας πω ότι η χθεσινή αναβάθμιση της Ελλάδας των Νίκο Φιτς, που ήρθε πολύ νωρίτερα του αναμενωμένου, για να καταλάβετε τη διαφορά, στη βαθμίδα που βρεθήκαμε χθες, υπολογίζανε όλοι θα βρισκόμασταν 18 μήνες μετά από την άνοδό μας στην εξουσία, εάν όλα πηγαίναν καλά. Και αυτό που αναμέναμε να γίνει σε 18 μήνες έγινε σε 6. Άρα η ελληνική οικονομία βλέπουν όλοι, όσοι είναι ειδικοί και δεν έχουν συμπάθειες ή αντιπάθειες με τις κυβερνήσεις, ότι κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς σωστή κατεύθυνση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στα έργα διασύνδεσης του λιμανιού με το σιδηρόδρομο και την ΠΑΘΕ, καθώς και σε υποϊλοποίηση και υποσχεδιασμό έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμού στην εκδήλωση απίφθηναν εκπρόσωποι της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης. Θέλω να ευχηθώ να είναι μια καλή χρονιά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες μέρες, τη δύσκολη δεκαετία που την αφήσαμε πίσω μας, που ήταν η δεκαετία της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που δημιούργησε τεράστια κοινωνικά προβλήματα, και να χαμογελάσουμε στο σήμερα και στο αύριο. Πριν από 25 μέρες ανέτειλε ένας καινούριος χρόνος, ξεκίνησε μια καινούργια δεκαετία, μια δεκαετία που ελπίζουμε, πιστεύουμε, προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να είναι η δεκαετία της αλλαγής σελίδας, η δεκαετία της ανάπτυξης, της ελπίδας, της προοπτικής για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, για τους Έλληνες πολίτες, γιατί πραγματικά αξίζουμε πολύ καλύτερα. Ευχηθώ τα επόμενα χρόνια να έχουμε και να συνεχίσουμε να έχουμε τη συνεργασία που πρέπει. Ταυτόχρονα, με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε το τελευταίο διάστημα και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, πιστεύω ότι είναι η ώρα να λύσουμε χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν και επιτέλους να δούμε να ψηλαφίσουμε την ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε. Αυτά τα 4 χρόνια που είναι μπροστά μας, αυτά τα 4 χρόνια που πιστεύω ότι είμαστε όλοι ταγμένοι σε ένα σκοπό, να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη τις υποδομές, να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη την ανάπτυξη, να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη τις δουλειές, έτσι ώστε πλέον να σταματήσουν να μην ψημιρούμε και να είμαστε περήφανοι για τις νίκες που καταφέρνουμε στην πόλη μας. Γι' αυτό λοιπόν δεσμεύομαι απέναντί σας, όπως επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με τον Υπουργό, με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους βουλευτές, με τους όμορους δημάρχους. Και ακριβώς έτσι θα συνεχίσουμε για 4 χρόνια. Έχουμε ένα δύσκολο αγώνα μπροστά μας, αλλά για τα δύσκολα δεν είμαστε υπουργοί. Δεν είμαστε για τα εύκολα. Βλέπουμε μια πόλη που εμπολής έχει γυρισμένη την πλάτη της προς τη θάλασσα. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια με τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα, και την αρμόδια Αντιπεριφέρεια, τον κύριο Γιωτίκα, για να γίνει επιτέλους ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι και αντιστρόφως. Τη Βασιλόπιτα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ευλόγησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας, ο οποίος κάλεσε τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως είπε, χρειάζεται υποδομές για να γίνουν αγκονάρι για την ανάπτυξη.